Ο Εθνικός Ερευνητικός με το Τμήμα Σαμαριτών,
Ο Ελληνικός Θεοκρατικός Σύλλογος. Όλοι μαζί, και επαναλαμβάνω όλοι μαζί, γιατί οι δασικές πυρκαγιές δεν είναι υπόθεση της περιοριστικής υπηρεσίας και του περιοριστικού σώματος, θεωρώ ότι είναι υπόθεση όλων μας. Η περιοριστική υπηρεσία από μόνη της δεν μπορεί να κάνει και να φέρει αυτά τα θεαματικά αποτελέσματα αν δεν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Αποτέλεσμα όλη αυτή τη τρομή όλων αυτών των δυνάμεων ήταν η άμεση επέμβαση όλων των περιοριστικών δυνάμεων, όπως σας είπα, του περιοριστικού σώματος, των Δήμων, των εθελοντών, ώστε οι πυρκαγιές να μην εξαπλώνονται και να μην παίρνουν διαστάσεις. Με συνέπεια τα θετικά αποτελέσματα της εθνικής περιόδου. Και προχωράμε στα στατιστικά. Για την περιοχή ευθυνής της περιοριστικής υπηρεσίας Καλαμάτας, του περιοριστικού κλιμακίου Μελιγαλά και του δημοτικού κλιμακίου Μεταλλιδίου, τα συμβάντα ήταν σε αρματικές πυρκαγιές, είχαμε 298 συμβάντα, τα οποία κατέκαψαν 230 στρέμματα. Είχαμε δασικές πυρκαγιές, είχαμε 8, με 40 στρέμματα απώλεια, και αγροδασικές πυρκαγιές, δηλαδή μεικτές πυρκαγιές, οι οποίες ξεκίνησαν κυρίως από αγροτικό περιβάλλον ή από κυρίως ελαιόδωρα και εξελίσθηκαν σε δασική έκταση, είχαμε 6. Με 6 και 35 στρέμματα απώλεια. Το σύνολο των συμβάντων ήταν 312 και το σύνολο των στρεμμάτων ήταν 305. Ο μήνας με τα περισσότερα συμβάντα ήταν ο Ιούλιος, ο οποίος είχαμε 68 συμβάντα. Πιο αναλυτικά, βλέπετε εδώ πέρα, τον Μάιο είχαμε 36 πυρκαγιές, τον Ιούλιο είχαμε 44 αγροτικές, μία δασική και μία αγροδασική, τον Ιούλιο είχαμε 66, μία δασική και μία αγροδασική, τον Αύγουστο 66 αγροτικές, 2 δασικές και 2 αγροδασικές, το Σεπτέμβριο 42 αγροτικές, 4 δασικές και καμία αγροδασική, και τον Οκτώβριο είχαμε 45 αγροτικές και 2 αγροδασικές. Το δείγμα θα το δείτε και λίγο σε ένα διάγραμμα που φτιάξει, έτσι θα δείτε λίγο πώς περίπου κινήθηκα. Όπως βλέπετε, τους πέντες τους μήνες, τον Αύγουστο και το Σεμιτέρβιο και τον Οκτώβριο, τον Οκτώβριο θα έλεγα, είναι ειδικά τον Αύγουστο και το Σεμιτέρβιο ήταν πιο πολλές πυρκαγιές. Τώρα θα μου κάνει λίγο και ένα άλλο, θα μου αποτυπώσει και σε ένα άλλο διάγραμμα, στο οποίο όπως ανεβαίνει η μπάρα με μπλε είναι οι αγροτικές, με αγροτικές και με κίτρινο προς το πράσινο και οι αγροτικές. Τώρα για την περιοχή ευθύνης της περιοριστικής υπηρεσίας Γαργαλιάνας για το κλιμακείο Κυφαρισίας και Πύλου. Είχαμε αγροτικές πυρκαγιές 49, οι οποίες κατέκαψαν 140 στρέμματα, δασικές πυρκαγιές 26, οι οποίες κατέκαψαν 158 στρέμματα, αγροτικές μισές πυρκαγιές 4 με 1 στρέμμα. Σύνολο συμβάντων όπως βλέπετε 79, σύνολο στρεμμάτων 299 και ο μήνας με τα περισσότερα συμβάντα ήταν ο Αυγουστός, ο οποίος είχε 23. Επειδή αντίστοιχη απεικόνηση εδώ πέρα όπως και η προηγούμενη, το Μάιο 2 και 1, τον Ιούνιο 3-1-0, Ιούλιο 8-2-1, Αύγουστο 12-10-1, Σεπτέμβριο 14-1-0, συγγνώμη, 16-2, σύνολο, βλέπετε κάτω 49 κλπ. Και τα έχουμε και σε μία απεικόνηση πάλι. Τώρα θα σας πω σε μια διαφάνεια, έτσι για να δείτε λίγο τη διαφορά. Αυτές ήταν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν, επαναλαμβάνω, στην περιοχή της Ίνης Πυροδιοριστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας και Κλιμακίου Μελιγαλά και Εθελοντικού Πυροδιοριστικού Κλιμακίου Μεταλλιδίου κατά το έργο του Βασιλιώτου το 2018. Είχαμε 207 συμβάντα, θα τα δείτε είναι 100 περίπου συμβάντα λιγότερα, με 229-230 περίπου στρέμματα. Είχαμε μία δασικό συμβάν με 3 στρέμματα και 5 μεικτές με 27,7 στρέμματα. Σύνολο συμβάντων 213, σύνολο στρεμμάτων 260,2 και ο μήνας με τα περισσότερα συμβάντα ήταν ο Σεπτέμβριος, ο οποίος είχε 63. Και μια τελευταία έξι, το οποίο φαίνεται πιο καλύτερα το τέτοιο. Βλέπετε εδώ πέρα ότι ο αριθμός των συμβάντων σε σχέση με το χάρι του φέτος είναι 99 συμβάντα παραπάνω και η καμένη έκταση είναι 40 στρέμματα παραπάνω σε σχέση με πέρυσι, αλλά έχουμε 100 συμβάντα παραπάνω. Γι' αυτό και στην αρχή σας τόνισα ότι είναι λίγο σε σχέση με τα συμβάντα. Για αυτά τα αποτελέσματα,
Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλες τις δυνάμεις που συμμετείχαν προληπτικά και κατασταλτικά κατά την εμπειρική περίοδο του έτους 2019 στο νομό Μεσσηνίας, την περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας, τον κύριο Περιφερειάρχη, το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, με το οποίο είχαμε συνεχή επικοινωνία αμφιδρομή, τους δήμους του νομού μας, τους κυρίους δημάρχους, τους κυρίους αντιδημάρχους, υπεύθυνους πολιτικής προστασίας και τα γραφεία πολιτικής προστασίας των δήμων, τη διεύθυνση Ναυτιών Μεσσηνίας και τα αρχεία Καλαμάτας και Παρισίας, οι οποίες και εδώ είχαμε πάρα πολύ καλή επικοινωνία, ειδικά σε όσες πυρκαγιές ήταν δασικές και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς ανταλλάσσαμε απόψεις σχετικά με το... σχετικά με την κατάσταση που θα αντιμετωπίσουμε εκεί πέρα, με τους δρόμους, με το ανάπτυγμα της περιοχής, με το καύσιμο και άλλα θέματα τα οποία άπτονται του επιχειρησιακής αντιμετώπισης της κατάστασης μιας δασικής πυρκαγιάς. Τις εθελοντικές ομάδες του νομού μας, οι οποίες ήταν δίπλα μας, δεν θα ξεχάσω την πυρκαγιά φέτος που είχαμε στον Ταΐγιο, στα φάρμακα προς το τέλος του καλοκαιριού, οι οποίοι από μόνοι τους, σε όλες τις εθελοντικές ομάδες, από τον Πέτρο Σταυρό, από την ομάδα αντιμετώπισης κατατροφών, ενώ πήγαινα από το ΣΥΠΑΝ, με έπαιρναν τηλέφωνο και μου έλεγαν διοικητή, να δούμε κι εμείς. Και εδώ ξέρετε, θα δούμε, παιδιά, να πάμε να δούμε και αυτά, και να σας καλέσω, γιατί ήδη είχαν πάει πάρα πολλές δυνάμεις. Αυτοβούλος που μόνοι τους ξεκίνησαν και ήταν πάνω. Μετά από λίγο ήταν μαζί μου. Τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έπαιξαν, θεωρώ, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Μόνο και μόνο που στα δελτία ειδήσεων ανέβρωσαν στο τέλος το χάρτη επικινδυνότητας και έλεγαν να προσέχετε σήμερα, έχουμε 3 ή έχουμε 4 επικινδυνότητας. Να μην ανάγονται τις αργές αυτά. Τα διάφορα site, όταν ο χάρτης ήταν 4 ή 5 υψηλού κινδύνου, γιατί φέτος είχαμε και φτάσαμε και κατηγορία 5. Το οποίο δεν είχε ξαναγίνει και είναι ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει στα 20 χρόνια της πυρόσβεσης. Επίσης, το κτημάκι της 359 Μαϊδή με τα 3 αεροσκάφη και το ένα μισό μελογικόπτερο. Ειδικά με τη 359 Μαϊδή, με τους αδέρφους εκεί αεροπόρους, είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, τόσο στο κυρισιακό κομμάτι αλλά και στο πολιτικό, γιατί εκτός από κατάσβεση κάνουν και πρόληψη αυτά τα αεροσκάφη. Απογειώνονται τις επικίνδυνες ημέρες και ώρες και κάνουν ενέργειες περιπολίες. Το έργο του Σύνταγμα Μεσικού, του Λουκτό Περίπολο, του 120, η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας, ήταν πάντα δίπλα μας. Σε όλα τα σημάδια, ο κύριος Μάνταλος, εδώ πέρα στα περισσότερα, ήταν δίπλα μου. Και τον ευχαριστώ πολύ. Επίσης, όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες του νομού μας. Και στο τέλος, δεν μπορούσα να αφήσω όλους τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι με ζήλο, αυτοθυσία και αυταπάρνηση έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Όχι μόνο φέτος, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Έδωσαν και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τόσο εγώ και πιστεύω και τα μηνύματα αυτά τα παίρνουν και από την τοπική κοινωνία. Αυτά ήθελα να σας πω, και αυτός ήταν ο πολιτικός και η φετινή και η αντιπυρική περίοδος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.